Το ήταν το δεύτερο επεισόδιο μέσα σε μία εβδομάδα ανάμεσα στο Γρηγόρη Αρναούτογλου και το Δημήτρη Σταρόβα. Πριν από λίγες ημέρες, με καλεσμένη τη Βάσια Τριφύλλη, ο Γρηγόρης ενοχλήθηκε από το αστείο που της έκανε στον αέρα ο Δημήτρης Σταρόβας. Ωστόσο, ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή μας έκανε λόγο για χιούμορ. Το Βάσια της Παναγίου είναι συνωνυμία απλή ή έχετε... Με Τριφύλλη. Ποια, δεν κατάλαβα τι λες. Το Βάσια, το Χατζημπαναγί, είναι συνωνυμία. Είναι το αγαπημένο μας αστείο. Λες κάτι, λες τα πιο, έχεις πει τα πιο πετυχημένα πράγματα της χρονιάς και λες και κάτι πράγματα κάποιες φορές. Γιατί δεν είναι ωραίο. Γιατί μωρέ, δεν το απίτησα κι εγώ. Ποιος είναι ο... Είπε χθες δηλαδή τις πιο πετυχημένες ατάκες που έχει πει και τώρα είπε το Βάσια είναι το ίδιο. Εσύ είναι συνωνυμία με τον Χατζηπαναγή. Ας τον ετώ. Δεν είναι ωραίο. Καθόλου. Γιατί. Γιατί είναι συνάντηση και είναι γυναίκα. Δηλαδή υπενήσεις ότι δεν ξυρίστηκα. Την τρώω. Δεν έχει χιούμορ το μικρό όνομα. Βάσκα το παρατσούλι του Χατζημαναγκή, βάσκα το σπίτι. Με το τόσο χιούμορ δεν σου επιτρέπω, ρε φίλε, σου ζητάω συγγνώμη. Έχεις πει καταπληκτικά πράγματα. Γιατί τώρα αυτό γίνεται. Γίνεται γιατί. Μα, λέω και χαμηλότερο για να υπάρχει μια ισορροπία. Μην λιποθυμάει ο κόσμος. Δεν του άρεσε το αστείο σας. Όχι. Περίμενε. Κοντρίτσα. Δεν το κατάλαβε απλά και πήγαμε από αγάπη. Εντάξει, όλα οι παραβάσει είναι αυτέ. Κοίταξε, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που έχει αποκτήσει τέτοια σχέση που μπορεί, α πούμε, από την πολύ άνεση, ρε παιδί μου, να πει. Κάτι το οποίο δεν ισχύει, εγώ δεν πιστεύω σε στιγμή και ο Γρηγόρης τέτοιο, οπότε δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, μην το...